Χριστό όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πεπαταχού παρών και τα πάντα καιρών, σαν σωρός των αγαθών και ζωής ο Υιός, ενθέ και σκήνωσον ημίν και καθαράς εμάς από πάσης κύλιδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Ευχαριστούμε. Σε αυτή τη ζωή που είμαστε τώρα, δεν ακούστηκε στα μάτια. Πολύ καλά. Δεν είμαστε μόνοι μας. Αρκεί να έχουμε το τηλέφωνο μας ανοιχτό. Γιατί μόνο με την επικοινωνία, όχι αυτή που έχουμε εμείς οι άνθρωποι και συνεννοούμεθα τηλεφωνικώς, αλλά την άλλη που μας έχει δωρήσει ο Θεός. Αυτή είναι αιώνια, δεν διακόπτεται ποτέ. Και το σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται να έχουμε και χρήματα για να εξοδέψουμε, για να επικοινωνήσουμε. Τα σάκ των σών, από αυτά που μας έχει δώσει, αυτά τα προσφέρουμε. Τίποτα άλλο παραπάνω. Και επειδή και σε αυτό δυσκολευόμαστε, παρεμβάλλει εμπόδια, γιατί νομίζω ότι την καλή προαίρεση την έχει δώσει ο Θεός σε όλο τον κόσμο. Την έχει δώσει σε όλο τον κόσμο. Έχει δώσει ο Θεός καλή προαίρεση. Τώρα, το ότι άλλοι διατηρούν την καλή προαίρεση και άλλοι τη χάνουν, αυτό είναι προσωπικό, εντελώς προσωπικό. Το θέλω ή το δεν θέλω είναι προσωπικό. Σηκώνουμε αλήθεια βάρη όλοι μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην σηκώνει βάρη. Το πούμε και αλλιώς, και σταυρό. Χωρίς σταυρό ουδείς. Πώς να μην σηκώσουμε. Αφού το σήκωσε αυτός που δεν έδωσε καμιά αφορμή και τία πουθενά. Αυτός που αμαρτία δεν έπραξε και δεν βρέθηκε στο στοματάκι του ούτε ένα ψεγάδι στα λόγια που είπε. Έχουμε λοιπόν στον αγώνα αυτό εδώ της ζωής μας βοηθούς και φωνάζουμε Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών, για να μας είναι αρρωγή και βοηθή στη ζωή μας. Δεν πάβει, επαναλαμβάνω, να έχουμε καθημερινά προβλήματα, ποικίλα προβλήματα, είτε τα παρεμβάλλουν άλλοι, είτε τα δημιουργούμε μόνοι μας, είτε είναι και τα παραχώρηση, Θέλετε να πούμε ότι βοηθάει σε αυτή την κατάσταση, βοηθάνε οι καιροί που διανύουμε, και αυτό.
Γυρίζουμε λοιπόν το κουμπί. Το κουμπί το γυρίζουμε του τηλεφώνου και λέμε Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Είτε πονάει το κεφάλι μας, είτε έχουμε ασθένεια, είτε χρειαζόμαστε οποιαδήποτε άλλη βοήθεια. Ο Άγιος Παΐσιος λέει, έχω εδώ μπροστά μου, οι Άγιοι είναι διακονητές, υπηρέτες. Πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, υπηρέτες, διακονητές. Έλα εδώ. Είναι και προστάτες οι Άγιοι. Γέροντα, ρωτάει μια μοναχή, τότε το ρωτούσε, το έχω εδώ γραμμένο εγώ, πονάει το δόντι μου. Δεν είναι καλά να πονέσεις και λίγο. Εσύ Βαγγέλη τι λες, τα λέει καλά. Για να ωφεληθείς και λίγο. Να το δέσουμε. Δεν είναι καλά να πονέσεις λίγο για να ωφεληθείς και λίγο. Κάνε ένα κομποσκήνι στον Άγιο Αντίπα. Το έχετε ακούσει? Που βοηθάει στο πονόδοντο και θα σου περάσει ο πόνος. Κάνε ένα κομποσκήνι στον Άγιο Αντίπα και θα σου περάσει ο πόνος. Έκανα γέροντα και δεν πέρασε. Έκανα στον Άγιο Αντίπα. Φαίνεται ο Άγιος δεν την άκουσε. Φαίνεται, απαντάει ο γέροντας, κάτι θα φταίει για να μην σε ακούσει. Αυτό να το προσέξουμε. Όχι ότι δεν ακούν οι Άγιοι, είναι διακονητές και προστάτες μας οι Άγιοι. Είναι διακονητές και προστάτες μας οι Άγιοι. Να μας μείνει, αυτό είναι και το θέμα που έχουμε. Οι Άγιοι είναι διακονητές και προστάτες μας. Ζήτησα γέροντα και δεν μου έδωσε. Φαίνεται κάτι θα φταίει. Αν του πεις από τώρα, τη διάβασε ο γέροντας στη μοναχή, αν του πεις από τώρα θα είμαι πιο προσεκτική σε όλα, αμέσως ο Άγιος θα βοηθήσει. Προσέχουμε. Θέλουν οι Άγιοι την άνοδό μας την πνευματική. Να γινόμαστε όλο ένα και καλύτερη πνευματικά. Αν του πεις λοιπόν ότι από τώρα θα είμαι πιο προσεκτική σε όλα, θα σε βοηθήσει. Ο Άγιος Αντίπας είναι μεγάλος Άγιος. Πόσο ευαρέστησε στο Θεό ο Άγιος Αντίπας. Αντίπας ο μάρτης μου, ο πιστός, γράφει στην Αποκάλυψη. Μέσα, το λέει στην Αποκάλυψη. Ο μάρτης μου, ο πιστός. Το λέει ο Κύρος ο ίδιος για τον Άγιο Αντίπα. Ότι ικανοποιήθηκε από τον Άγιο. Γέροντα, στην ακολουθία και στην παράκληση της Αγίας Βαρβάρας αναφέρεται ότι η Αγία θεραπεύει τις λοιμώδεις ασθένειες. Λοιμώδεις, η Αγία Βαρβάρα.
λοιμώδεις είναι αυτές που είναι άμεσα μεταδοτικές, που μπορεί να πιάσει και επιδημία. Οι ασθένειες γέροντα που μεταδίδονται με τα μικρόβια, τότε να παρακαλάτε την Αγία Βαρβάρα να σας βοηθάει. Για να μην μεταδίδετε το μικρόβιο, προσέξτε το, λέει η Αγία Βαρβάρα, προσοχή, ο γέροντας αυτή μιλάει ότι βοηθάει να γίνουν καλά οι άνθρωποι που έχουν, που έχουν μικρόβιο μεταδοτικό, λοιμώδεις ασθένειες. Τότε παρακαλέστε την να σας βοηθήσει, λέει, ώστε να μην μεταδίδετε μεταξύ σας το μικρόβιο της ζήλιας. Πάσχε, το καταλάβαμε. Αυτή μιλάει για το μικρόβιο που σκοτώνει το σώμα και ο γέρας της λέει για το μικρόβιο που σκοτώνει τη ψυχή. Και επειδή μιλάει για ζήλια εδώ ο γέροντας, έχω διαβάσει κάπου αλλού, στο γέροντα πάλι εδώ, όχι στο συγκεκριμένο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα κακά που βασανίζουν τον άνθρωπο, η ζήλια. Αυτό κάνει μπουρλότο και κόλαση το εσωτερικό του ανθρώπου. Μπουρλότο και κόλαση. Προσέξτε, παρακαλέστε τον Άγιο Αντίπα, θα σας βοηθήσει να φύγει και εκείνο το μικρόβιο. Να θυμηθούμε. Κοιτάξτε να δείτε, σοφή απάντηση, και λέει στον παράλυτο ο Κύριος που τον κατεβάζουνε από το ταβάνι μπροστά του για να τον κάνει καλά. Λέγει, δεν του είπε σήκω και περπάτα αμέσως, αλλά του είπε αφέονται οι αμαρτίες σου, είπε. Του έλυσε το δέσιμο που είχε. Άμα το δέσιμο φύγει, γίνεται μέσα η λύτρωση, φεύγει και το κακό. Συνέπεια των κακών που φωλιάζουν μέσα στην ψυχή μας, συνέπεια είναι και αρρώστιες. Από τον πολλό μαρτυρό, ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Να χωνέψουμε πολύ καλά ότι χρειάζεται πρώτα αγώνα σε αυτά και μετά σε οτιδήποτε άλλο. Παρακαλέστε λοιπόν τον Άγιο Αντίπα που θεραπεύει τις λοιμώδεις πνευματικές ασθένειες όπως είναι η ζήλια, να σας κάνει καλά. Και θα σε κάνει καλά και σένα. Και η Αγία Βαρβάρα γέροντα είναι προστάτης πυροβολικού. Την έχουνε στο πυροβολικό προστάτη. Καλά, ένας Άγιος μπορεί να τα κάνει όλα τα διακονήματα. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι άδεια, καλά και σώνει. Δεν μπορεί τα άλλα να τα κάνει ο Άγιος. Σε όλα είναι. Αλλά για να τον νιώθουμε εμείς, τον Άγιο Στρατός, παραδείγματος χάρη, τότε που ήταν στη θέση του κατά έναν τρόπο, είχε προστάτη την Αγία Βαρβάρα. Γέροντα, και η Αγία Ειρήνη είναι προστάτη της χωροφυλακής. Δεν υπάρχει επάγγελμα που να μην έχει και έναν Άγιο προστάτη. Δεν υπάρχει. Οι γιατροί έχουν τους Άγιους Αναργύρους. Και τον είπατε λέει μόνο. Λοιπόν, ναι, γι' αυτό όταν καμιά φορά εσύ λες την καλόγρια, άμα δεν έχεις ειρήνη, να παρακαλάς την Αγία Ειρήνη. Να σου δώσει ειρήνη. Που κυβερνάει η Αγία Ειρήνη και όλο το σώμα της χωροφυλακής. Και φέρνει ειρήνη, να φέρνει ειρήνη και μέσα στην καρδιά σου. Είναι το κυρίαρχο στοιχείο αυτό. Η ειρήνη
που την ονομάζουμε την ειρήνη, αυτή που βασιλεύει εδώ, πάντα νουν υπερέχουσα. Η ειρήνη, δώσε μας εκεί την ειρήνη που δεν την πιάνει το μυαλό, που είναι πάνω από το μυαλό. Πάντα νουν υπερέχουσα, που είναι πάνω από το μυαλό, αυτή την ειρήνη. Αυτή είναι ο θησαυρός. Η άλλη ειρήνη που υπάρχει ανάμεσα στους λαούς είναι ειρήνη συμβατική. Μπορεί κάποια στιγμή πάμε να κάνει και να γίνει πόλεμος. Και λέει και ο Κύριος, όταν βλέπετε ότι έχουν ειρήνη, να προσέχετε να μην μας ξεσπάσει πόλεμος. Αυτή είναι εύθραυστη. Αυτή εδώ, μα υπάρχει μέσα, δεν σπάει εύκολα. Εκτός αν την παραδώσουμε μόνοι μας. Γέροντα, πολύ συχνά χάνω πράγματα και χάνω χρόνο για να τα βρω. Πολύ συχνά χάνω πράγματα και χάνω χρόνο για να τα βρω. Γιατί δεν παρακαλάς τον Άγιο Μηνά που έχει την ειδικότητα σε αυτό? Όταν χάνεις ένα πράγμα, να παρακαλάς τον Άγιο Μηνά, έχει ειδικότητα σε αυτό. Να στο βρίσκει. Ο Άγιος Μηνάς αμέσως φανερώνει ότι χάσουμε, χωρίς να έχει πολλές απαιτήσεις. Καταλαβαίνετε? Δεν χρειάζεται να του τάξουμε πολλές απαιτήσεις. Παρακάλεσε, θα στο βρει ο Άγιος Μηνάς αυτό που έχει χάσει. Εγώ μια φορά όταν ήμουνα στο κοινόβιο, είχα χάσει το κλειδί από το κελί μου. Τότε κλειδώναμε τα κελιά, τότε. Γιατί μέσα στο μοναστήρι κυκλοφορούσαν και διάφοροι κοσμικοί. Δεν πειράζει, λέω, θα πάω στο μαραγκούδικο. Κοιτάζω, έλειπε το κλειδί και από το μαραγκούδικο. Πάω στο βουρδουναριό, εκεί που είναι τα ζώα. Έτσι λέγεται στο όρος, βουρδουναριό, εκεί βάζουν τα μουλάρια, τα γαϊδιούρια και τα ρέστα. Όπου έφτιαχνα τα σαμάρια για τα ζώα. Και από εκεί έλειπε το κλειδί. Πού να πάω τώρα, λέω. Άναψα τότε κερί στον Άγιο Μηνά. Άναψα κερί. Προσέχετε. Άναψα κερί στον Άγιο Μηνά. Και αμέσως το βρήκα. Όλα τα κλειδιά τα βρήκα εκεί. Δεν το έχω τη συνέχεια εδώ πέρα. Εκεί που δεν περίμενα, να το πω έτσι κατά έναν τρόπο. Άρα οι Άγιοι και στα πιο απλά μας είναι δίπλα μας. Γιατί και αυτοί σαν και εμάς άνθρωποι ήσαν όταν ζούσαν. Όμοιοι με εμάς ακριβώς. Δεν διαφέρασαν τίποτα. Ίδιες ανάγκες είχαν. Ίδια προβλήματα. Αλλά άλλο τρόπο ζωής. Άλλο τρόπο ζωής. Γέροντα, φοβάμαι όταν διακονώ μόνη μου στο ξενώνα. Πώς λέει, φοβάμαι να πάω εκεί, φοβάμαι να πάω εδώ. Του λέει, όταν είμαι μόνη μου στο ξενώνα, φοβάμαι. Να κάνεις κομποσκήνη στο Χατζι Εφεντή. Να κάνεις κομποσκήνη στο Χατζι Εφεντή. Για να σου πει και μετά και ευλόγησον ο κλέφτης. Φοβόταν να είναι στο ξενώνα, γιατί φοβόταν τους κλέφτες. Πώς πάνε και κλέψουν και τις κάνουν κακό, της καλόγριας. Και λέει, κάνε κομποσκηνάκι στο ξενώνα και άμα έρθει ο κλέφτης να κάνει κάτι, σε πει και ευλόγησον, δεν θα σου κάνει κακό. Το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, εγώ γέροντα φοβάμαι τα ταγκαλάκια. Του είπε, εγώ φοβάμαι το σατανά. Αυτό είναι φοβάμαι στο ξενώνα. Τα ταγκαλάκια. Να παρακαλάς του Γατζεφεντή να τα κοκαλώνει. Τα σατανάκια δηλαδή. Αμέσως το Άγιε μου Αρσένιε, αυτός είναι ο Γατζεφεντής. Ο νονός του Αγίου
Παΐσιο, τον είχε βαπτίσει ο Άγιος Αρσένιος και τον όνομασε Χατζεφεντή, τον όνομασε τον Άγιο Αρσένιο. Αυτός λοιπόν, άμα κάνεις λέει, ένα κουμπασκινάκι στον Άγιο, όταν έρθει το καλάκι, τάκ, θα το κουκαλώσει, λέει. Τι λες, δεν μπορεί. Πώς δεν μπορεί, γέροντα. Το ξέρεις ότι κοκάλωσε ένα αυτοκίνητο ο Άγιος Αρσένιος. Κοκάλωσε ένα αυτοκίνητο. Είχε ξεχάσει ο οδηγός τα κλειδιά στην πόρτα του αυτοκίνητου και το έκλεψαν. Μόλις επικαλέστηκε τον Άγιο, αυτός που το κλέψανε, το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου κοκάλωσε. Στη μέση του δρόμου. Τι κάνουν οι Άγιοι? Άρα, τι είπε? Τότε κάτι φταίει, της είπε, που δεν σε ακούει ο Άγιος. Τότε κάτι φταίει που δεν ακούει ο Άγιος. Αυτό το δέσουμε το μυαλό μας. Κάτι φταίει, δεν φταίει ο Άγιος. Ο Άγιος είναι έτοιμος. Αυτή την εντολή έχει από ψηλά. Να είναι βοηθός, να είναι αρρωγός, να είναι δίπλα μας, ώστε πρώτα η ψυχή και μετά το σώμα. Και έτσι αναγκάστηκαν οι κλέφτες να τον παρατήσουν και να τον βάλουν στα πόδια. Ταπ, στη μέση του δρόμου. Πάμε. Θα μας πιάσουν. Οι Άγιοι είναι παρόντες. Οι Άγιοι είναι βοηθοί. Οι Άγιοι είναι διακονητές. Γέροντα, οι γιατροί είπαν ότι πρέπει να κάνω εγχείρηση στο κεφάλι. Τις είπαν οι γιατροί ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να γίνεις καλά. Μαχαίρι. Πήγαινε να χτυπήσεις το κεφάλι σου, λέει, στην Καλόγρια, στην Αγία Κάρα του Αγίου Αρσενίου, εκεί που είναι σκεπασμένος το σώμα του Αγίου Παϊσίου, μέσα στο εκκλησία τη Μεγάλη, έχουν και την Αγία Κάρα του Αγίου Αρσενίου. Μόνιμα εκτεθειμένη, την προσκυνούν οι Άγιοι, οι άνθρωποι. Πήγαινε λοιπόν εκεί το κεφάλι σου να προσκυνήσεις, λέει. Αυτό σημαίνει να χτυπήσεις το κεφάλι σου στην Αγία Κάρα. Πήγαινε να προσκυνήσεις και να ζητήσεις. Αυτό σημαίνει. Δεν είδες πως τη βόλεψε την άλλη αδελφή ο Άγιος? Τη βόλεψε. Δεν το είδες αυτό? Έκανε την επέμβαση χωρίς νηστέρι. Της έκανε ο Άγιος. Και χωρίς να το καταλάβει ούτε η ίδια. Οι Άγιοι πάντοτε είσαι. Εμείς, τι είπε, Άγιε μου, κάνε με καλά και εγώ θα είμαι προσεκτική σε όλα. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Το διαβάζουμε, βλέπε ένα υφλού, προσεκτική σε όλα. Αν δεν είμαστε, τι ζητάμε? Δεν σ' ακούει. Λοιπόν, δόξα το Θεό, μην αμφιβάλλεις ότι θα βολέψει και εσένα, ναι, ο Άγιος Αρσένιος. Βοηθάει ο Άγιος Αρσένιος. Είναι γιατρός, όχι ένας γιατρός, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Με παρακάλεσε να προσευχηθώ για το κοριτσάκι του που είναι άρρωστο. Παρακάλεσα τον Άγιο Αρσένιο και το βοήθησε λίγο. Να κάνετε κι εσείς κομποσχήνη για να αποτελειώσει ο Άγιος το θαύμα του και να γνωρίσουν οι επιστήμονες τη Θεία Επιστήμη του Θεού. Οι επιστήμονες να γνωρίσουν. Για να δοξαστεί το όνομά του. Το θαύμα είναι μυστήριο. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Μυστήριο είναι. Κοκάλωσε το αυτοκίνητο. Η άλλη πήγε προσκύνηση την Κάρα και έκανε επέμβαση ο Άγιος με το δικό του νηστέρι, το πνευματικό νηστέρι. Έγινε καλά. Μόνο
ζείτε το θαύμα. Το θαύμα μόνο ζείτε, μόνο το ζούμε. Δεν το εξηγούμε. Δεν πιάνεται στο μυαλό με τίποτα. Το μυαλό δεν μπορεί να το ερμηνεύσει. Γέροντα, οι άνθρωποι σήμερα δεν ευλαβούνται τους Αγίους όπως παλιά. Δεν σέβονται τους Αγίους, δεν τους αγαπάνε, άρα δεν έχουν σεβασμό, δεν έχουν σεβασμό στους Αγίους. Απαντάει ο γέροντας, παλιά και αυτοί που έλεγαν ότι είναι άπιστοι είχαν μέσα τους Θεό. Θυμάμαι την εποχή που οι Ιταλοί στην Κόνιτσα ή που ήταν Ιταλοί στην Κόνιτσα πήρε φωτιά το δάσος και διαδόθηκε ότι την είχαν βάλει οι Ιταλοί. Μένω για να μας μένει και η εικόνα. Πήρε φωτιά το δάσος στην Κόνιτσα και διαδόθηκε ότι την φωτιά τη βάλανε οι Ιταλοί. Για να πάνε οι Κονιτσιώτες να τη σβήσουν και να το συλλάβουν οι Ιταλοί. Όταν το άκουσαν αυτό οι Κονιτσιώτες σκορπίστηκαν και άφησαν το δάσος να καίγεται. Οι Ιταλοί πήγαν και βρήκαν τον πρόεδρο, ο οποίος ήταν άπιστος, και του είπαν, πού είναι οι άνθρωποι? Στις δουλειές τους, απάντησε ο πρόεδρος. Και γιατί δεν πήγαν να σβήσουν τη φωτιά? Τον ρώτησαν οι Ιταλοί. Α, εμείς αυτές τις περιπτώσεις, τους λέει, έχουμε τον Άγιο Νικόλαο. Η Μητρόπολη της Κόνιτσας θυμάτισε μνήμη του Αγίου Νικολάου. Εκείνη τη στιγμή, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε κανένα σύννεφο στον ουρανό, μαζεύτηκαν σύννεφα και άρχισε να βρέχει καταρακτοδός. Την ώρα που λέγανε οι Ιταλοί, πού είναι εδώ οι κάτοικοι, γιατί δεν πήγαν στη φωτιά? Και τα απαντάει, ο άθεος, λέει, έκανε τον άπιστο, όχι άθεος, έκανε τον άπιστο ο πρόεδρος. Και τα απαντάει, εμείς, λέει, σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε τον Άγιο Νικόλαο, και πάει και σβήνει τη φωτιά, λέει. Και αμέσως σύννεφα πάνω, και τι λέει εδώ πέρα, μάλιστα, μαζεύτηκαν τα σύννεφα και άρχισε να βρέχει καταρακτόδος. Όταν είδαν το θαύμα αυτό οι Ιταλοί, φοβήθηκαν. Πού να πειράξουν ένα άνθρωπο? Είχαν σκοπό να τους καθαρίσουν. Γέροντα, υπάρχει περίπτωση ένας Άγιος να μην κάνει θαύματα? Κοιτάξτε ερωτήματα που κάνουμε. Μπορεί να τα κάνουμε και εμείς. Το αν θα κάνει ένας Άγιος θαύμα ή όχι, αυτό είναι θέμα του Θεού. Τα πολλά όμως θαύματα των Αγίων, ας το σημειώσουμε αυτό, μένουν άγνωστα. Κάνουν και θαύματα που δεν τα πιάνουν οι κεραίες μας. Τα πολλά μένουν άγνωστα. Δεν τα πιάνουν οι κεραίες μας. Τίποτε δεν είναι δύσκολο για τον Θεό και για έναν Άγιο που έχει παρησία στο Θεό. Δηλαδή μπορεί να σταθεί μπροστά στο Θεό. Ο Χριστός είπε, θα σας δώσω δύναμη να κάνετε θαύματα περισσότερα και μεγαλύτερα από όσα κάνω εγώ. Πού το είπε? Σε εμάς ανθρώπους. Στους Αγίους δηλαδή που τα κάνουν και τα θαύματα. Αυτός ο λόγος του Χριστού δείχνει και την ταπείνωσή του, του Κυρίου. Ταπείνωση. Και τον πλούτο της χάρης που μας δίνει. Τι πλούσια χάρη μας δίνει και πόσο ταπείνωσε είναι ο Κύριος. Είναι συγκινητική η ταπείνωση του Χριστού. Έδωσε στους Αγίους τη χάρη και τη δύναμη να αναστέλνουν ακόμα και νεκρούς. Έχουμε παραδείγματα Αγίων. Γέροντα, θα ήθελα, προσέξτε το αυτό, χρειάζεται αυτό, θέλει λίγη προσοχή από τώρα.
που θα διαβάσω τώρα. Θα ήθελα να δω με τα μάτια μου τον Άγιο Αρσένιο. Ακούτε τι του λέει του γέροντα. Το ότι επιδιώκεις να δεις τον Άγιο Αρσένιο είναι, τι είναι, επικίνδυνο. Λάθος. Όχι ανάλογα. Λάθος. Επικίνδυνο. Γιατί ο εχθρός, ο διάβολος δηλαδή, μπορεί να σου παρουσιάσει φαντασία. Να έρθει ο διάβολος να σου πει είμαι Άγιος Αρσένιος. Είναι επικίνδυνο. Γι' αυτό ο Θεός δεν αφήνει. Και έπειτα να σου πει ο λογισμός ότι κάτι είσαι. Και έπειτα να πεις, κοίταξε, εγωισμός. Είμαι, κάνω παρέα και με Αγίους. Μπήκε εγωισμός. Αμέσως είναι επικίνδυνο. Διότι δήθεν αξιώθηκες να δεις τον Άγιο. Στη συνέχεια αφού σου κολλήσει το κάτι είσαι, ότι κάτι είσαι, θα σου παίζει συνέχεια σινεμά ο διάβολος. Τα ακούτε. Έχει ο Άγιος Παΐσιος όμορφο λόγο, όμορφες εικόνες. Αυτό το δεις κορίτσι μου. Δεν θα είναι αυτός, θα είναι κάποιος άλλος. Και μετά θα σου κάνει όλο σινεμά. Στη φαντασία. Γι' αυτό να έχεις τον Άγιο Αρσένιο σε ευλάβεια μόνο. Μην ζητάς να τον δεις. Αλλά να μην επιδιώξεις να τον δεις. Το αν σου παρουσιαστεί ή όχι, είναι δική του δουλειά. Δική του δουλειά. Όχι δική σου. Όταν γέροντα παρουσιάζεται ένας Άγιος σε κάποιον, ένας τρίτος τον βλέπει. Δεν υπάρχει κανόνας σε αυτό. Κανόνας δεν υπάρχει. Άμα θέλει ο Άγιος τον βλέπει. Άμα δεν θέλει δεν τον βλέπει. Άλλοτε τον βλέπει, άλλοτε ακούει μόνο τη φωνή του. Άλλοτε τίποτα. Αυτά δεν μπαίνουν σε καλούπια, ούτε εξηγούνται. Αλλήμουν, τι είναι, το σιδηρουργείο του Βασίλη. Έσαι ρε Βασίλη. Απόλυτα. Είναι ζωντανή, η παρουσία των Αγίων. Όχι μόνο εδώ και που περπατάμε και που κοιμόμαστε και που διαβάζουμε και που δουλεύουμε. Είναι ζωντανή η παρουσία των Αγίων. Και όταν εμείς δεν βρισκόμαστε, δεν τους βρίσκουμε, τους Αγίους, εκείνοι μας βρίσκουν. Όταν έφυγα από το Τίμιο Σταυρό, στο Γιώργο, σε μια περιοχή, Τίμιο Σταυρός, και πήγα, που πήγε όμως, έχω χάσει την αυτή, είδες. Λοιπόν, μια φορά, στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, αντί για λίγο κρασί που περίμενα, σαν φάρμακο, για το πρόβλημα που είχα στα άντερα, προσέξτε το αυτό, το διαβάζω, να το έχετε υπόψη σας. Προσέξτε το, αυτό το διαβάζω. Γιατί μας χρειάζεται. Περίμενα λίγο κρασί για φάρμακο στο πρόβλημα που είχα στα έντερα. Μου έφεραν από το μοναστήρι, Σαυρονικήτα, κατά λάθος, ένα μπουκάλι ξύδι. Δεν είπα τίποτε. Γιατί να μου στείλουνε, γιατί να κάνω λάθος και τώρα εγώ πονάω και τούτο και εκείνο, δεν έβγαλα κουβέντα. Αλλά τι, γιατί σκέφτηκα ότι έτσι ήθελε ο Θεός. Τα ξέρουμε. Μα συμβαίνει κάτι, ό,τι και συμβαίνει, εννοείται εμπόδιο, εννοείται έχουμε πειρασμό,
Έτσι ο Θεός παραχώρησε. Αυτός είναι λογισμός που μας βγάζει από τα διέξοδο. Για κοιτάξτε, λέει, γιατί δεν ήρθαν να βοηθήσουν οι εικονισιώτες, του είπαν οι Ιταλοί. Και εκεί τώρα φαίνεται το βοήθησε ο Θεός και είπε ότι εδώ λέει ο Άγιος βγει τη φωτιά. Αυτός ο άπιστος έκανε δεξί λογισμό. Έκανε δεξί λογισμό. Πάσχουμε όλοι μας. Βλέπουμε τον παράδειγμα τον Α να λέει κάτι και εμείς να το παίρνουμε στραβά αμέσως. Και αυτό το, επειδή δεν μπορούμε να διαβάσουμε γιατί το είπε, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Να το χωνέψουμε. Δεν μπορούμε να το πω στον Βασίλη εγώ το μυαλό μέσα. Μου είπε κάτι. Και να πω, α, αυτό μου είπε. Άρα έτσι είναι. Αν δεν το ρωτήσω να μου το εξηγήσει ο ίδιος με την καλή του πρόθεση, ό,τι για να πω θα παρεξηγήσω. Παρεξήγηση, όχι εξήγηση συμβαίνει. Λοιπόν, και ο Άγιος Παΐσιος είπε, έτσι ήθελε ο Θεός και μου στείλανε ξύδι. Δεν είπα τίποτα, γιατί σκέφτηκαν ότι έτσι ήθελε ο Θεός. Πέρασαν περίπου 40 μέρες. Είχε πρόβλημα στο στομάχι. 40 μέρες με το πρόβλημα. Και μετά, με το βρόχινο νερό που έπινα, επιδεινώθηκε η κατάστασή μου. Δεν έκανα να επιφαίνεται νερό. Και επιδεινώθηκε η κατάστασή μου. Μια μέρα υπέφερα πολύ και εγώ ήμουν για νερό, αλλά φοβόμουν να πιω. Προσέξτε τα λιγάκι. Είχε το έντερο. Στομάχι με άλλα λόγια. Έτσι. Κάποια στιγμή, με συγχωρείτε κανένα λάθος, φοβόμουν να πιω. Επειδή την προηγούμενη μέρα που ξεθάρεψα λίγο, είχα όλη τη νύχτα πρόβλημα. Ξεθάρεψα λίγο, έπιε λίγο νερό, άντε το πρόβλημα πάλι στα ύψη. Κάποια στιγμή που μπήκα στο ναό για να ανάψω τα καντήλια, είπαμε 40 μέρες περάσανε και βάλε. Είδα ένα μπουκάλι κρασί μπροστά στο τέμπλο. Στο τέμπλο μπροστά βρήκε ένα μπουκάλι κρασί. Κάτω από την εικόνα της Παναγίας. Ποιος το έβαλε, Ναπολέον? Παναγία. Έτσι ζούσε ο Άγιος Παΐσιος. Αλλά και εμείς μπορούμε να το κάνουμε και το πράγμα. Δεν τα διαβάζουμε για να περνάει η ώρα. Αν θέλουμε να έχουμε παρέα τους Αγίους. Και εμείς μπορούμε. Αυτή είναι το νόημα για αυτά που διαβάζουμε τώρα. Ένα μπουκάλι κρασί μπροστά στο τέμπλο, κάτω από την εικόνα της Παναγίας. Το μπουκάλι ήταν δικό μου. Το γνώρισα, αλλά από πού γέμισε, ρωτάει. Και στα μάτια πού γέμισε. Από την αγάπη της Παναγίας. Της Παναγίας την αγάπη. Ούτε είχε έρθει κανείς εκείνες τις ημέρες και εγώ πολλές φορές είχα πει στο ναό και δεν υπήρχε τίποτε μπροστά στο τέμπλο. Είχε μπει και είχε βγει 40 μέρες και. Είδε το κόπο. Ήταν στιφό κρασί, προσέξτε το, στιφό, όχι κανονικό αυτό που παίρνουμε, στο στιφό λοιπόν κρασί είναι φάρμακο στο στομάχι, και αυτό διαβάζω. Μπρούσκο δηλαδή. Μπρούσκο. Μπρούσκο. Στιφό κρασί. Μπρούσκο. Πήγα πήρα αμέσως εγώ γιατί έχω χρόνια στο στομάχι, ναι, και ήρθε κάποιος και του λέω έτσι και έτσι το θαύμα. Αυτό του Αγίου Παϊσίου. Και τον κέρασα. Μου πήρε τον πόνο, μου λέει. Είμαι καλά. Λοιπόν, ήταν στιφόκραση, φάρμακο, όπως με ωφελεί. Δέστε τα καλά, προσέξτε τα. Την ίδια μέρα μου φέραν και ένα μεγάλο μπουκάλι κρασί από το μοναστήρι. Την ίδια μέρα. Έσαι και το μοναστήρι. Να προσέχουμε. Να προσέχουμε. Να προσέχουμε.
δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας. Γέροντα, αν ζητήσω από το Θεό μόλις με την καρδιά κάτι, θα μου το δώσει. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, ερωτήσεις, ε. Ακούσε καλά. Καλά. Μπράβο. Και όμως θα το δώσει. Λέει πως θα το δώσει, λέει. Μετά. Εσύ, Βασίλη. Εξαρτάται με τι πρόθεση έχει ζητήσει. Ό,τι και να το πεις θα το δώσει. Λέει, εξαρτάται, λέει, με τι πρόθεση. Με τι πρόθεση. Άλλος. Εγώ είναι οπωσδήποτε θα το δώσει. Άμα συμφέρει θα το δώσει, άμα δεν συμφέρει. Ποιος είναι αυτό. Εγώ. Λοιπόν, απαντάω, θα διαβάζω. Αν σας συμφέρει, εντάξει. Θα σου το δώσει. Αυτή είναι η απάντηση. Να ζητήσει παράλογα πράγματα. Ναι, αν σας συμφέρει. Σωστό. Στην ψυχή εννοείται, έτσι, Νίκο. Ναι. Αν σας συμφέρει, αν δεν σας συμφέρει, πώς θα σου το δώσει. Αν δεν σας συμφέρει. Είδες τι έπαθαν οι Εβραίοι. Αναφέρει παράδειγμα ο Άγιος. Δεν είδες τι έπαθαν οι Εβραίοι. Δεν είχαν βασιλιά και τους ζητάγανε από το Θεό βασιλιά. Δώσε μας βασιλιά, τον πιέζανε. Και τελικά, εδώ λίγη προσοχή εδώ τώρα, γιατί είναι σύγχρονο αυτό εδώ πέρα. Τελικά τους δίνει βασιλιά, αφού απαιτούσαν από τον Θεό, Νικολάκη, δεν τους συνέφερε λέει εδώ ο Άγιος Παΐσιος. Και επέμεναν. Και τους έδωσε, και τι έγινε. Τους συνέφερε στο κεφάλι, έβαλε βαρύς φόρους. Έβαλε βαρύς φόρους. Άμα ζητάς, εδώ το καταλαβαίνουμε καλά, άμα ζητάς και επιμένεις για κάτι που δεν σας συμφέρει να στο δώσει και στο δίνει, μαχαίρι δίκοπο. Μαχαίρι δίκοπο. Αφού το ζήτησε. Ναι. Τελείωσε. Μην επιμένεις. Λέει, δώσε μου ένα παιδί. Κάποιος μου είπε, ο Νεκτάρης μου το έλεγε, παρακολούθησε, δώσε ένα παιδί, μια οικογένεια. Δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου. Και αφού λέει, παπά του το έδωσε, στο τέλος έγινε το παιδί, είπε στα ναρκωτικά. Τι μου το έδωσε, τι το ζήταγα καταρχάς και μου το έδωσε, να μην μου το έδωνε καλύτερα. Το καταλάβαμε. Ναι. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Ναι. Έγινε λοιπόν βασιλιάς τότε, λέει, ο υπερήφανος Σαούλ, που τους έβαζε βαρύς φόρους και τους βασάνιζε. Άρα κάτι φταίει. Έτσι είπε, έτσι λέει, κάτι φταίει, το προσέξουμε αυτό. Και στα μάτια κάτι φταίει σίγουρα. Σίγουρα, 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 σίγουρα. Κάτι φταίει. Σίγουρα. Κάτι φταίει, τελείωσε. Ναι, πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτό που ζητάμε από το Θεό είναι καλό. Ενώ δεν είναι. Ο Θεός όμως, ο οποίος είναι φύση αγαθός, γνωρίζει τι χρειάζεται για τον καθένα. Γι' αυτό να λέμε, Θεέ μου, ο λογισμός μου μου λέει ότι αυτό θα με βοηθήσει. Που σου ζητάω εννοείται, αλλά εσύ γνωρίζεις καλύτερα τι συμφέρει στην ψυχή μου. Έτσι είναι. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Ζητάμε, αλλά εγώ δεν ξέρω αν αυτό με ωφελεί, γιατί το θέλημά σου. Αυτή είναι η τελευταία κατάληξη. Οπότε όταν με την καρδιά μας πούμε, με την καρδιά μας γεννηθεί το θέλημά σου, θα γίνει το θέλημα του Θεού, που τελικά θα είναι για το συμφέρον της ψυχής μας. Λοιπόν, αυτά σχετικά με την παρουσία των Αγίων στη ζωή μας. Έχουμε συντροφιά, λέει ο Απόστολος Παύλος, νέφος, αμέτρητο κόσμο από Αγίους. Ορατή δεν είναι, αλλά ζωντανή είναι. Είναι δίπλα μας πάντοτε. Είναι δίπλα μας πάντοτε. Και αν δεν είχαμε τους Αγίους, θα είχε, πως το λένε, η Ελλάδα θα είχε πάει στον πάτο αυτό. Θα είχε πάει πάτο-πάτο. Δεν θα βλέπουμε ποτέ την επιφάνεια. Αλλά λέει ο κ. Παΐσιος, πάλι από εκεί θα έρθει το καλό.
για την Ελλάδα. Προχωράμε. Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ, να προσέξουμε, γράφει, ο Αββάς, λέει καλό γραία, ο Αββάς Ισαάκ, το ξανατονίζω, η καλό γραία του λέει, ο Αββάς Ισαάκ γράφει, πώς να ζητάς να αγαπήσεις το Θεό, ενώ δεν έχει καθαριστεί, δεν έχει καθαριστεί από τα πάθη. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Ζητάμε να αγαπήσουμε το Θεό με, όπως λέει ο Κύριος, με όλη την καρδιά, με όλο το νου, με τη διάλεια, άμα δεν έχει καθαριστεί από τα πάθη που είσαι δέσμιος, δεν γίνεται να αγαπήσεις το Θεό. Γιατί ο Θεός σε καρδιά που είναι βρώμικα δεν μπαίνει μέσα. Πώς το κάνουμε το πράγμα? Δεν μπαίνει μέσα. Αν κάποιος δεν έχει καθαριστεί από τα πάθη του και έχει πόθο να αγαπήσει το Θεό, μπορεί αυτό να έχει μέσα ανέδεια. Είναι ανέδεια. Το να πεις θέλω να αγαπήσω το Θεό και η ζωή να απέχει. Όχι γιατί να, όχι γιατί να έχει ανέδεια, αγωνίζεται κανείς να καθαριστεί από τα πάθη και συγχρόνως λέει θέλει να αγαπήσει το Θεό. Παράλληλα γίνονται και τα δύο. Και να καθαρίζει τον εαυτό σου και να αγαπήσει τον Θεό. Αυτό μπορεί να γίνει. Αν όμως κάποιος αδιαφορεί για τα πάθη του και ζητά στην προσευχή του να αγαπήσει τον Θεό, αυτός είναι ανεδής. Το καταλάβατε? Άρα χωρίς να καθαρίσει ο στάβλος που λέγεται καρδιά ανθρώπου, στάβλος είναι. Στάβλος γιατί είναι χειρότερα τα ελαττώματα από τις κοπριές που είναι στο στάβλο μέσα. Γιατί ο Κύριος πήγε στις κοπριές και γεννήθηκε. Αλλά σε μια καρδιά που είναι από τα ελαττώματα χειρότερα από στάβλο, δεν μπαίνει μέσα. Αυτό λέει εδώ πέρα. Αυτό λέει. Γέροντα, διάβασα κάπου ότι το δόρημα στην προσευχή είναι ανάλογα με την πίστη και τη θερμότητα της καρδιάς. Ζητάμε κάτι από τον Κύριο. Και διάβασε, λέει η καλόγρια, ότι ζητάμε να μας δώσει ένα δώρο. Το δόρημα που ζητάμε είναι ανάλογο, λέει, με την πίστη εκείνου που το ζητάει και με τη θερμότητα που έχει η καρδιά του. Πάει κατά αναλογία. Τώρα εγώ το βάζω και ερωτηματικά εγώ σε αυτό. Λοιπόν, εσύ, της λέει, τι ζητάς από το Θεό? Εσύ τι ζητάς από το Θεό? Να με απαλλάξει, γέροντα, από τη σκληρότητα και να μαλακώσει την καρδιά μου όταν προσεύχομαι. Να με απαλλάξει. Έχω μέσα μου μπετόν αρμέ. Πώς είναι σκληρή η καρδιά? Άρα έχει μέσα βρωμιά. Θέλει καθάρισμα. Να μαλακώσει. Να καλλιεργηθεί. Και λέει, ζητάω να με απαλλάξει από τη σκληρότητα και να καθαρίσει την καρδιά μου όταν προσεύχομαι. Ζητάτε, απαντά ο γέροντας, ζητάτε και θα λάβετε, είπε ο Χριστός. Αν αυτό που ζητάς είναι καθαρό και για το συμφέρον σου, θα το λάβεις. Αν ζητάς από το Θεό δύναμη για να προσεύχεσαι, να συγχωρήσεις τις αμαρτίες σου και να βοηθήσει τους άλλους, αυτό είναι καλό και θα σε δώσει. Και να βοηθήσει τους άλλους. Είναι προϋπόθεση αυτό. Η προσευχή μας ούτε καν είναι προσευχή, ούτε καν είναι προσευχή, αν δεν ζητάμε για τους άλλους. Δεν είναι καν προσευχή άμα δεν ζητάμε τους άλλους. Μην κοροϊδευόμαστε, γιατί δεν ζούμε μόνοι μας στην κοινωνία. Δεν ζούμε μόνοι μας στο σπίτι μας.
Στην Εκκλησία δεν είμαστε μόνοι μας. Λέμε τον άρτον ημών. Δεν λέει τον άρτο μου, τον επιούσιο. Άρα λοιπόν πρέπει να ζητάμε για τους άλλους προϋπόθεση για να δώσει και σε εμάς. Είναι προϋπόθεση αυτή. Και λέει κάπου αλλού, το έχω διαβάσει πάλι εδώ, λέει ότι εσύ δεν καταλαβαίνεις ο Θεός. Ζητάω, λέει, και δεν καταλαβαίνω, Κύριε, κάπου αλλού. Πώς το καταλάβεις, το καταλαβαίνει ο Θεός αυτό, λέει, άμα ζητεί για τους άλλους. Εσύ νομίζεις ότι είσαι μακριά από αυτό, γιατί έτσι πρέπει να νομίζεις. Αλλά όμως ο Θεός, παρότι εσύ αισθάνεσαι ότι δεν θα το δώσει ο Θεός για τον άλλον αυτό που ζητάς, θα το δώσει ο Θεός. Γιατί είναι για τον άλλον, δεν είναι για σένα. Όταν ας υποθέσουμε σε ρωτούν για ένα θέμα, να μην βιάζει να απαντήσεις. Ας το προσέξουμε αυτό. Μας ρωτάνε για ένα θέμα. Να μην βιαζόμαστε να δώσουμε απάντηση. Αλλά να ζητάς από τον Θεό να σε φωτίσει. Πρώτο. Όχι να τα ξέρουμε όλα. Τελείωσε. Πρώτα απαιτείται να ζητήσουμε από εκεί βοήθεια για ένα θέμα που μας ζητάνε να απαντήσουμε. Θεέ μου, να λες, φώτισέ με να πω αυτό που πρέπει και ο Θεός θα σου δίνει ανάλογα με την περίπτωση. Θα σου δίνει ανάλογα με την περίπτωση. Η βιαστική απάντηση είναι του μυαλού. Η βιαστική απάντηση, Ναπολέον, είναι του μυαλού, που θέλει να τα ξέρει όλα. Η βιαστική απάντηση και στα μάτια είναι του μυαλού, γιατί θέλει να τα ξέρει όλα, είναι παντογνώστης. Ενώ η απάντηση που περνά μέσα από την προσευχή είναι του Θεού. Διάλεξε και πάρε. Διάλεξε και πάρε. Γέροντα, η έλλειψη εγρηγόρσεως, εγρήγορση είναι να είσαι ξύπνιος, όχι από ύπνο, από το τι συμβαίνει στην πνευματική, στον πνευματικό κόσμο. Να μπορείς να ελέγχεις σκέψεις, συμπεριφορές, τον ατάλο κλπ. Και αυτό, να είσαι σε ετοιμότητα. Πώς λέμε, ο στρατός είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει κάθε εχθρό, αυτό σημαίνει εγρήγορση. Αυτό σημαίνει εγρήγορση. Πρέπει και εμείς, επειδή είμαστε στην παράταξη του Κυρίου και ο Κύριος μας είναι εκείνος που είναι αρχηγός του στρατού, να είμαστε σαν στρατιώτες σε εγρήγορση. Έτοιμοι με τη βοήθειά του να πολεμήσουμε τον εχθρό. Με κάνει να φοβάμαι να ζητήσω από τον Θεό να με βοηθήσει σε κάποια προσπάθειά μου. Γιατί βλέπω ότι δεν αξιοποιώ τις ευκαιρίες που μου δίνει. Βλέπω, δεν αξιοποιώ τις ευκαιρίες που μου δίνει. Άρα βλέπω ότι κάτι φταίει. Να ζητάς τη βοήθεια του Θεού και συγχρόνως να τον παρακαλάς να σου δίνει και εγρήγορση. Για να μπορείς να αξιοποιήσεις την ευκαιρία που θα σου δώσει. Δεν είσαι αυτό, η ευκαιρία πάει στράφη. Μάλιστα. Γέροντα, το τελευταίο καιρό έχω πρόβλημα με την καρδιά και φοβάμαι μήπως πάθω κάτι. Μη φοβάσαι, όλοι κάτι πρέπει να έχουμε, γιατί όταν έχουμε κάτι καθόμαστε στα πόδια του Χριστού γονατιστή και τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει. Δώσε μου, μπαμπά. Θέλει κάτω. Δώσε μου, μπαμπά. Απλώνει το χέρι, φωνάζει, κλαίει, κάνει. Η ίδια αναλογία υπάρχει. Λέει, χρειάζεται το πρόβλημα, λέει, για να στέκεις και να του λες, με ακούς. Γέροντα, σας παρακαλώ, ευχηθείτε να γίνω καλά.
Δεν σε συμφέρει να κάνω προσευχή για αυτό το θέμα. Για να γίνει καλά. Προσέξτε το. Δεν σε συμφέρει να κάνω προσευχή για αυτό το θέμα. Αν κάνεις υπομονή με πίστη στο Θεό, για προσέξτε το λιγάκι, γελάω πριν το διαβάσω. Αν κάνεις προσευχή, υπομονή, με πίστη στο Θεό, θα πάρει σύνταξη από το υγειονομικό του Θεού. Προσέξτε το, από το υγειονομικό του Θεού θα πάρει σύνταξη, λέει, η οποία είναι μεγαλύτερη από τη σύνταξη του ΟΓΑ. Τα ακούς και στα μάτια. Βαγγέλη, εσύ ακούς ή κάτω. Σου αρέσουνε. Μεγάλη, εγώ το διάβασα πάρα πολλές φορές. Γιατί θα κάνω και ομιλία στον Μαρκόπουλο και τον Άγιο Παΐσιο και για να την έχω πει, τα διαβάζω και εδώ τώρα εδώ, για να τα έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, λέει λοιπόν, αν κάνεις υπομονή στην αρρώστια με πίστη στο Θεό, υπομονή στην αρρώστια, θα πάρει σύνταξη από το υγειονομικό του Θεού. Έχει ο Θεός υγειονομικό. Και όχι από το ΟΓΑ. Διάβασα κάπου ότι ένας άρρωστος παρακαλούσε τον Άγιο Παντελεήμονα να τον κάνει καλά. Τον παρακαλούσε τον Άγιο Παντελεήμονα. Ο Άγιος όμως δεν το θεράπευε και αυτό συνέχισε να τον παρακαλεί. Τελικά θεραπεύτηκε. Όταν πέθανε και πήγε στην άλλη ζωή, προσέξτε, παρακαλούσε τον Άγιο Παντελεήμονα. Κάνε με καλά, υποφέρω για Παντελεήμονα, κάνε με καλά. Φαίνεται, θα είχε πόνους φρικτούς ο άνθρωπος. Λοιπόν, όταν πήγε τελικά θεραπεύτηκε, όταν πέθανε και πήγε στην άλλη ζωή, είδε ότι εξαιτίας της θεραπείας του, που τον έκανε καλά ο Άγιος Παντελεήμονας, έχασε στεφάνια. Είναι και αυτό στη μέση. Τότε είπε στον Άγιο Παντελεήμονα, γιατί με θεράπευσες. Του ζήτησε και το λόγο. Το καταλάβαμε. Να έχουμε το μυαλό μας. Αφού γνώρισες ότι θα χάσω τα στεφάνια. Άρα, τι είπες Νίκο, αν μας συμφέρει. Αν μας συμφέρει, το είπε ο Νίκος, αν μας συμφέρει ο Νίκος. Στο μυαλό μας να έχουμε τα πράγματα. Όλα τα προβλήματα. Και αυτά χρειάζονται λύση. Αν μας συμφέρει, δεν μας θα λύσει. Αν μας συμφέρει. Γέροντα, μέχρι ποιο σημείο πρέπει να αφήσω τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού σε θέματα υγείας. Ακούτε ερώτημα. Ακούτε ερώτημα. Σε θέματα υγείας, μέχρι ποιο σημείο πρέπει να πω. Στα χέρια σου με Κύριε, και από εκεί και πέρα ας γίνει την άλλη. Το έχω αλλαγή μωριά. Πρώτα, θα εμπιστευθείς στο Θεό και μετά το Θεό θα εμπιστευθείς τον άνθρωπο, τον γιατρό. Πρώτα πάει ο Θεός και μετά ο γιατρός. Ναι, καλά λέω. Μια δύσκολη αρρώστια, γέροντα, πώς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, μια δύσκολη αρρώστια, πριν καταφύγετε σε γιατρούς, να προηγείτε προσευχή. Αγρυπνία, για να βοηθήσει ο Θεός και να φωτίσει τους γιατρούς. Βάλτε και λίγο λαδάκι από την κατήρα του Αγίου Αρσενίου πριν πάτε στο γιατρό. Πιείτε και λίγο αγιασμό και διαβάστε κανένα ψαλμό. Να τα ακούσουμε, να τα ξέρουμε. Η γιατριά μας υπάρχει μέσα σε αυτά που πιστεύουμε. Πρώτα λοιπόν, λαδάκι από την κατήλα, από οποιαδήποτε Αγίου. Δεν έχουμε το Αγίου Αρσενίου, έχουμε το Αγίου Ραφαήλ, της Παναγίας, όλο το Αγίου που έχουμε, από την κατήλα, λαδάκι. Λίγο αγιασμό θα πιούμε, θα διαβάσουμε και λίγο ψαλτήρι και κανένα ψαλμό. Γέροντα, εξαιτίας της αρρώστιας μου, δεν ανταποκρίνω στα πνευματικά μου. Και αυτό με στενοχωρεί. Ήταν άρρωστη καημένη
και δεν μπορούσε να αποδώσει πνευματικά, έτσι ένιωθε. Για να δούμε, είναι απάντηση αυτή που είχε δώσει η Γερόντισσα πριν από 40 χρόνια που άρρωσε τη Στέλλα και της είπα το ίδιο. Λοιπόν, και τίποτε να μην κάνεις τώρα που είσαι άρρωστη, προσέξτε το, και τίποτε να μην κάνεις τώρα που είσαι άρρωστη, ούτε κομποσκήνια ούτε μετάνοιες, μόνο δόξα ο Θεός να λες, αρκεί. Δέστε το. Όταν είχα τη Στέλλα άρρωστη, όμοια είπα στη Γερόντισσα. Γερόντισσα, τώρα δεν μπορώ να έρχομαι στην εκκλησία. Και μου απαντάει, και η αγρυπνία, και η νηστεία, και η προσευχή, και οι μετάνοιες, είναι η αρρώστια που έχει σπίτι μέσα. Τα ακούμε. Δεν θα εκβιάζουμε καταστάσεις, θα πούμε, γιατί δεν πας στην εκκλησία που δεν μπορείς να πας γιατί είσαι άρρωστος. Αυτά είναι τρέλες είναι αυτά. Η αρρώστια η ίδια είναι αυτή. Όλο το μυστήριο το πραγματικό που ζούμε στην εκκλησία μέσα. Θέλουν παραπάνω. Να είναι άρρωστος και να πονάει. Τι παραπάνω. Σαν να του λέμε, άντε πήγαινε να πεθάνεις. Δεν υπάρχει, δεν κάνω τα καθήκοντά μου γιατί είμαι άρρωστος. Τα κάνει ο Θεός για σένα. Ναι. Γιατί σου επιτρέπει την αρρώστια. Όταν γέροντα είμαι άρρωστη και πονάω, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στην προσευχή. Πάλι το συνεχίζει η καλόγρια. Η προσευχή σε αυτή την περίπτωση έχει και κόπο και πόνο. Έχει και άσκηση. Γι' αυτό εισακούεται πιο πολύ από την προσευχή που κάνεις όταν είσαι καλά. Όταν πεις, έλα, Κύριε ελέησον, την ώρα που εσύ αισθάνεσαι όλα αυτά, πάει κατευθείαν βολίδα πάνω. Δεν μένει ανενέργητη η προσευχή αυτή. Γι' αυτό οι ασκητές όλοι πονάνε για να ακουστεί η προσευχή τους. Όλοι. Να αγαπάμε και λίγο τον πόνο. Η αρρώστια είναι μεγάλη ευλογία για τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος το καταλάβει αυτό, τη δέχεται με χαρά και ψάλλει με χαρά. Ευλογήσω τον Κύριο παντί καιρό. Θυμάμαι ο καημένος ο Γέρο Γαβριήλ στα Καρούλια. Θυμάται έναν καλό γέρο, ο Γέρο Γαβριήλ. Είχε πόνους, πόνους, πόνους. Και όταν πονούσε ο Γέρο Γαβριήλ στα Καλύβια, στα Καρούλια, έψελνε. Ήταν τεντωμένος συνέχεια κάτω. Τέζα ο Γιώργο Γαβριλ, από τους πόνους. Έλεγε, μου λένε σταυρός, σταυρός για την αρρώστια που ήταν ξαπλωμένος. Αλλά καρφιά δεν έχω. Λέει, αυτό που κουβαλάς είναι σταυρός η αρρώστια που έχεις. Πού τα καρφιά όμως, λέει, εγώ δεν βλέπω καρφιά. Λέει. Σκεφτείτε, και ήταν μόνος του. Εδώ γύρω γύρω συγγενείς, γιατροί τον Αντάλο. Λοιπόν, χωρίς καρφιά τι σταυρός είναι, απαντούσε. Πόσο καιρό κράτησε γέροντα αυτό, το ρωτάει. Πόσο τον τυράννησε το γέροντα Γαβριήλ αρρώστια. Αλλά, έλα που δεν το έχω. 125, 130, όχι. Λοιπόν, κλείσαμε την ώρα μας. Ναι, έχουμε ξεπεράσει κατά 3 λεπτά, μια ώρα κάναμε ακριβώς, όμως εγώ ένιωσα ότι ζούσα παρέα με τους Αγίους και με την παρέα την όμορφη που είμαι εδώ μέσα και κλείνουμε την περίοδο, δεν θα ξανααδαμώσουμε πάλι, αν θέλει ο Θεός, τον Οκτώβριο μήνα. Τον Οκτώβριο μήνα. Εύχομαι οι Άγιοι να είναι πάντα μαζί μας και είναι πάντα μαζί μας, να σου επικαλούμεθα γιατί είναι η αρρωγή μας και η βοήθεια μας αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα που μου κάνατε φέτος και στην προσευχή ας μην ξεχνάει ο ένας τον άλλο, γιατί είδατε περί προσευχής διαβάζαμε εδώ πέρα, δεν είμαστε από άλλο, γιατί έχουμε ανάγκη ο ένας του άλλου την προσευχή, όπως και το Αγίο. Αμήν. Πάμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος
Διαφορετικά στη Βασιλεία του Θεού. Αμήν. Καλά είναι η γη. Καλά θα είναι.